βράδια. Λαχταρούσε η καρδιά μου ένα απαλό χάδι. Λαχταρούσε η ψυχή μου να ζει στην οδύνη μιας γένας. Γάμα ενός παιδιού. Μητρότητα. Μόνιμη σκέψη. Μόνο η στερημένη γυναίκα μπορεί να το νιώσει. Γνώσεις. Και με την κατασκευή του αστρολάβου θα κατακτήσω τον ουρανό. Όμως ποτέ δεν θα νιώσει το στήθος μου το βίζαγμα ενός μωρού. Δεν θα ζεσταθεί η αγκαλιά μου με το κορμάκι του. Έχω μαθητές που κρέμονται από τα χείλη μου. Καμία αξία. Καμία γνώση δεν θα μεταδώσω σε ένα δικό μου παιδί. Οδυνηρώ το κενό της μοναξιάς. Χάνεται μέσα του κάθε αισιοδοξία. Όμως, ανάμεσα στους ανθρώπους, στα σοκάκια της πόλης μου, ξαναβρίσκω τον δρόμο μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω έστω και μόνη μου. Για μένα είσαι η πρώτη γυναίκα της Αλεξάνδρειας. Η πρώτη γυναίκα της καρδιάς μου. Για μένα η πρώτη γυναίκα είναι η Ευθύνη. Η Ευθύνη. Η Παρτία. Γυναίκα μου. Ζωή μου. Κάψτε τη βιβλιοθήκη! Φωτιά στους ειδωλολάτρες! Κανέναν μην αφήσετε τον Δανό! Κύρα μου, πού είσαι καλόγνωμη? Κύρα μου, είσαι εδώ! Κύρα μου, χαλασμός! Βάλανε φωτιά στη βιβλιοθήκη! Σκοτώσανε το σχολάριο! Αλίμονο, τι τρέλα τους έπιασε! Γιατί τόσο μίσος, γιατί σκοτώσουν αθώους! Πρέπει να τρέξω, να σώσω την μπορώ! Τι λες, κύρα μου! Άσε με και μην, δεν μπορώ να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια! Πού θα βγεις, εκεί έξω γίνεται πόλεμος! Σπάζονται! Η πόλη πνίγηκε στο αίμα! Σκοτώνουν τα διάκριτα Εβραίους και Εθνικούς! Μείνε εδώ, κυρά μου, τι πας να κάνεις! Πρέπει να τρέξω, άσε με! Σκέψου, δόλια μου, κύριε, να πέσει στα χέρια τους! Εσένα ψάχνουμε, μια σημαίνει παραβολάνη! Μη με κρατάς! Κανέναν δεν φοβάμαι! Σου παίρνω μήνυμα από τον μαθητή σου, τον επίσκοπο Συνέσιο, έχει τη βούλα του! Τι λέει, κυρά μου? Λέει πως τίποτα δεν μπορεί να κάνει για μένα. Πως η μόνη λύση είναι στα χέρια μου. Περιμένουν από μένα μια δημόσια δήλωση που θα παρνιέμαι τις ιδέες μου και θα σπάζω με τον χριστιανισμό. Γιατί περιμένεις τη λόστοργη. Σώσε τη ζωή σου. Στην ανάγκη. Πες το κι ας είναι ψέμα. Δεν είναι κακή θρησκεία, Δέσποινα. Κι εγώ είμαι χριστιανή. Τι έχω πάθει? Καλύτερα να πεθάνω παρά να παρνηθώ τις ιδέες μου. Θα πάω στη Ρακότηδα. Πρέπει να σώσω τη βιβλιοθήκη μου! Να σώσω τι μπορώ! Να κρυφτείς πρέπει! Αφήσέ με! Έξω! Έξω οι αλλόθρησκοι και οι εθνικοί! Από την Αλεξάνδρεια! Κάψτε τους όλους! Εθνικούς και Εβραίους! Κυρά μου, από κάθε σημείο του κήπου ξεπετάγονται παραπολάνοι! Έρχονται κατά πάνω σου! Δεν νομίζω πως επιτέθουν σε μια γυναίκα! Η τύχη δεν μπορεί να είναι με αυτόν που χάνει το θάρρος του. Θα προχωρήσω ανάμεσά τους. Έχει το νου σου, όχλος δεν λογιάζει. Άκουσε, όταν ήρθες να με βρεις, ζήτησες την προστασία μου και εγώ νομίζω πως σωστά σου στάθηκα. Φύγε. Δεν αφορά εσένα αυτή η έκθρητα. Μα κυρά μου. Φύγε. Θάνατο στους αλλόθρησκους. Φωτιά και τσεκούρι στους άπιστους. Έξω από την πόλη οι παγανιστές. Σώρισες, κύριε. Σε περίμενα. Όχλος. Είναι επικίνδυνος. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει αν πρώτα δεν εκπληρώσει το σκοπό του.
Υπατία, έλα μαζί μας. Γιατί να ξοδευτείς άδικα? Άκουσε τη συμβουλή μου. Σεβάσου την επιθυμία μου. Γίνε χριστιανή να σώσεις την ψυχή σου. Κήρυξε τον λόγο του Κυρίου και η φήμη σου θα απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος θα σε ασπαστεί ως Αγία. Θα υποστηρίξει κάθε σου επιδίωξη. Σέβομαι την πίστη σου, μα δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Τι παράδοξο. Σέβεσαι το λόγο του Κυρίου και δεν μπορείς να είσαι μαζί του. Μη μου ζητάτε να απαρνηθώ την Ελλάδα, τη φιλοσοφία. Ό,τι πίστεψα, υπηρέτησα και αγάπησα σαν την ίδια μου τη ζωή. Σου ζητάμε να αποδείξεις την αληθινή θέληση, τη μετάνοια. Ο χριστιανισμός είναι γεμάτος από το πνεύμα της συγγνώμης. Δεν τιμωρεί τους αντιχριστούς. Αντίθετα, τους καλεί να μετανοήσουν. Τους επιτρέπει να έρθουν στην αγκαλιά του Κυρίου. Αφήνει την κρίση στα χέρια τους. Και αν σκεφτούν όρημα, θα βρουν τη δική τους ανάσταση. Σ' όλη τη ζωή μου κατάφερα να παραμένω αυτό που πραγματικά ήμουνα. Να υπηρετήσω τα ιδεώδη που κυλούν στο αίμα καθένα. Υπάρχουν φορές που η αγάπη για τα ιδανικά στέκεται μοιραία. Δεν με τρομάζει το μοιραίο. Γνωρίζω πως κάποτε θα έρθει και το περιμένω. Όμως μέχρι τότε καμία αξία δεν θα έχουν οι ιδέες μου αν δεν τις υπερασπιστώ με κάθε τρόπο. Αμετανόητη. Δεν λογιάζεις λοιπόν ούτε το χαμό σου. Κυρά μου, φύγε, φύγε να σωθείς. Η ισότητα, η ελευθερία και η ανεξαρτησία του ανθρώπου είναι οι αρχές της αληθινής ζωής. Και κάθε αληθινός Έλληνας δεν τις απαρνιέται. Ποιος από εσάς θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίθετη πίστη? Ακόμα κι αν την παραδεχόσαστε, δεν θα μπορούσατε να απαρνηθείτε τα πιστεύω σας. Πάψουμε να πιστεύουμε στην αληθινή θρησκεία και να πιστέψουμε στους αριθμούς και στα αστέρια. Να γίνουμε ειδωλολάτρες. Δεν θα αργήσει να ξεσπάσει απάνω σου η Θεία Δίκη με όσα λες. Κανένας Θεός δεν ζητάει εκδίκηση. Ειδωλεροί άνθρωποι μόνο εκδικούνται. Κι αν τούτος όχλος αντιπροσωπεύει τη δικιά σου Θεία Δίκη, κύριε, τότε προτιμώ το τέλος! Μετανόησε. Μετανόησε. Υπατία. Ρίξε αληθινή μετάνοια. Αλλά αν ο θάνατος δεν σε τρομάζει, άδικα τα λόγια μου να σε πείσω, όσο άδικος θα είναι και ο χαμός σου. Πρόσεχε, πρόσεχε. Αλλάξαν οι καιροί. Σκέψου τη ζωή σου. Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται από το μέγεθος της πίστης του. Χαίρομαι να υπηρετώ τις ιδέες που δίδαξαν στον κόσμο τον πολιτισμό. Ούτε ο θάνατος, λοιπόν, δεν σε φοβίζει. Αν κάποιος πρόκειται να πεθάνει για την ελευθερία, αυτή γίνεται το πιο ένδοξο μνήμα του. Αποδέξου την πίστη μας και σώσε τη ζωή σου. Μπροστά στο θάνατο, είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο οι καλές μας πράξεις μένουν πίσω μας. Γνωρίζεις πλάι, αλλά όχι τη μεγαλύτερη τέχνη από όλες. Πώς να επιβιώνεις.
Είναι άπιστη. Είναι μάγισσα. Υπηρέτης του διαβόλου. Επάνω της. Δεν είμαι Κέσσαρας, ούτε Θεός. Είμαι όμως ο έπαρχος. Τώρα που με χρειάζεται δεν θα μείνω απαθής. Κάτι πρέπει να κάνω. Θα την βοηθήσω. Όχι εδώ, αδερφή. Στο Κεσάριο. Σύρτε τη μέσα στην εκκλησία. Αυτοί οι μαύροι σατανάδες, οι συνωμότες. Βρείτε τη. Φέρτε την κοντά μου. Κάντε κάτι. Κάντε ό,τι νομίζετε. Μόνο φέρτε την κοντά μου. Μην πάθει κάποιο κακό. Τώρα θα πληρώσεις για όσα αδέρφια μας βασανίστηκαν και έγιναν τροφή των λιονταριών στις αρένες των ειδωλολατρών φίλων σου. Ταξίδεψέ την στα πέρατα της γης, στις χαμένες δόξες της πατρίδας μας. Ναύτες, λάμνετε τα κουπιά, να φτάσουμε τα όνειρα που χάθηκαν. Μάρτυρες να γίνουμε τον ένδοξων χρόνων του πολιτισμού της Αλεξάνδρειας.
μαζί με την αγαπημένη μου σβήνικη ερυσουφλόγα. Πού είναι η ανωτινή λάμψη της πορφύρας και του χρυσαφιού, των ματιών και του χαμόγελου της, ότι απόμεινα τα ανθρώπινα είναι έκτρα αδιαφορία, συνωμοσίες και αιώνια έλλειψη. Κι όλοι εσείς που βάψατε με το αίμα της στα χέρια σας, βάλτε καλά στο νου σας πως πάντοτε θα στέκει μπρος μας πανίσχυρο το παρελθόν, για να μην χαθεί αρχαία γνώση, ο κάρμος, το ιερό πνεύμα των Ελλήνων. Οι επίγονοι θα είστε οι πρωτοπόροι του μέλλοντος. Όμορφη μου, ποτέ δεν θα πεθάνεις μέσα μου. Ποτέ!